Άλλαξε όψη το πάρκο της Οδού Εφόδου με τους νέους κοινόχρησους χώρους άφηση και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους να δίνονται σύντομα προς χρήση. Ένα από τα πιο ωραία πάρκα που έχουμε δημιουργήσει ποτέ, πολυχώρος πραγματικά αναψυχής και παιχνιδιού, είναι αυτό στην Οδό Εφόδου. Κομμάτι τη Σταύρου των Ενετικών Τυχών, το οποίο παραδίδεται σε χρήση σε μερικέ μέρε. Τα ξύλινα παιχνίδια επιλέχθησαν στις συγκεκριμένε θέσεις ώστε να ταιριάζουν με το αρχαιολογικό μνημείο που είναι τα ενετικά τείχη. Είναι προφανής η ποιότητα αυτών των οργάνων, άλλο επίπεδο. Σε μία έκταση 10 στρεμάτων δημιουργήθηκαν παιδικέ χαρέ, το μεγαλύτερο σκέιτ πάρκ στην Κρήτη, μεγάλε ξύλινε κατασκευέ, υπαίθρια γυμναστήρια και άλλε αθλητικέ υποδομέ, περιπατητικέ διαδρομέ και όχι μόνο. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο σκέιτ πάρκ στην Κρήτη, ένα γυμναστήριο καλλιστενική με μονόζυγα, δίζυγα, πολύζυγα. Ένα συμβατικό γυμναστήριο υπαίθριο για όλε τι ηλικίε και επί τη ουσία ένα Λούνα Πάρκ ξύλινο με αναφορά στο μεγάλο κάστρο και στην πολιορκία του Χάνδακα και στο ίδιο το μνημείο των τυχών. Το οποίο όποιο το δει θα καταλάβει ότι είναι μια παροχή προ του δημότε και τα παιδιά που δεν έχει ξαναγίνει σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι σε δημόσιο χώρο. Αρκετέ παιδικέ χαρέ, τόσο στο κέντρο του Ρακλείου όσο και σε γειτονιέ, αναβαθμίστηκαν με το παιχνίδι των μικρών παιδιών να γίνεται με ασφάλεια, όπω το πάρκο Βαρταξία στην Αλικαρνασό, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι φυτεύσει σε αρκετά πάρκα του Ρακλείου. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα του Life Green, με το οποίο εμπλουτίζουμε τη φύτευση σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως είναι ο τάφος του Καζαντζάκη στο Μαρτινέγκο, με αποκορύφωμα την ανακατασκευή του Πάρκου Θεοτοκόπουλου, το οποίο θα εμπλουτιστεί πάρα πολύ ως προς τη φύτευση και θα αποκτήσει και ένα άλλο χρώμα και ένα άλλο χαρακτήρα.